Ζήτω η αριστεροδοξιότροφη και κεντρώα κομματική ολιγαρχία. Ζήτω το σάτιο ως το κόκαλο εκλογικό σώμα. Ζήτω τα έσχη των εχθρών. Νάφλιο, 17 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 1:15. Βρίσκομαι στο δεύτερο χιλιόμετρο παρελιακής Ναφλίου Νέας Κύου και έχω μπροστά μου αυτό το έκπρωμα, το τσιμεντένιο έκπρωμα με τις τέσσερες τεράστιες σωλήνες οι οποίες ξερνάνε βρωμιά και λιθοδία. Πού όμως, έχει σημασία το πού. Κοιτάξτε, σε απόσταση αναπνοής από το κύμα Αιγιαλού, σε μία προστατευόμενη, ένας προστατευόμενος υγροβιότοπος, ένα τόπος όπου σπάνια από δημητικά πουλιά έρχονται και ξεχειμονιάζουν, χύνεται, κοιτάξτε, τα απόβλητα του βιολογικού και πιο δίπλα συνδέεται, για να σου το δείξω γι' αυτό, αυτό το μικρό στοριάκι από τα γύρω, από τις γύρω πυρονεργία και λοιπές βιομηχανικές εγκαταστάσεις διάφορα. Πριν 3 χρόνια, να σας βάλω στο, είχε πέσει την αντίληψή μου αυτό το έκτρομο που σας προείπα. Απευθύνθηκα στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδος, η οποία κατοικοειδρεύει σε ένα επίσης τσιμεντένιο έκτρωμα, παράνομο, πληρώνοντας κάτι χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα, ανετίως, ασκόπως και καταχρηστικά. Εδώ βλέπετε, παρελθόντως βλέπετε το πλωτό δίκτυα ασφαλείας, ούτως ώστε να μην διαχειριστούν τα απόβλητα στον αργολικό κόλπο, να τα περιορίσει εδώ. Βλέπετε ένα άνοιγμα αριστερά και άλλο ένα άνοιγμα εδώ δεξιά, που σημαίνει μια τρύπα στο νερό. Σας έλεγα λοιπόν ότι πριν 3 χρόνια που είχε πέσει την αντίληψή μου, πήγα εκεί, έκλεισε τώρα, είναι με το, με την ώρα, έχει χρονοδιακόπτη. Ενώ τις προηγούμενες εποχές δούλευε επί 24 ώρου βάσεως. Σας έλεγα λοιπόν ότι το Θημίτη, στο τμήμα υδάτινου περιβάλλοντος, προστασίας υδάτινου περιβάλλοντος στην Ομαρχία Αργολίδος, όντως μετά από την καταγγελία μου, προέβησα απατούμενος ακτινόμου ενέργειες και επιβλήθη στο Δήμο Άργους Μυκηνών ένα διοικητικό πρόστιμο της τάξης των 6-7 χιλιάδων. Εδώ βλέπετε τον Άφλιο, λέτε πόσο κοντά είναι τον Άφλιο. Ξαναξεκίνησε μετά την λιγόλεπτη διακοπή να σπέρνει τη βρωμιά και τη λισοδία, δηλητηριάζοντας και υποβαθμίζοντας το φυσικό περιβάλλον, το υδάτινο φυσικό περιβάλλον. Μετά την καταγγελία μου ήλπιζα και εγώ ότι θα δοθεί μια οριστική λύση. Δυστυχώς δεν δόθηκε καμία λύση. Όπως το ζούμε είναι ότι ουδής ενδιαφέρεται καμία περιφερειακή ενότητα, κανένας δήμος, είτε του Ναφλίου είτε του Άργους. Γράφουν στα παλιά τους τα υποδήματα όλοι οι αιρετοί, παντός τύπου αιρετοί, αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι. Αυτή η μάστιγα της κομματικής πλευτοκρατίας και της διάχυτης αφασίας, κοινωνικής αφασίας. Συνεχίζει ακάθεκτη τον εσχρό, να παίζει τον εσχρό ρόλο της, με ευθύνη αποκλειστική βεβαίως του καταδήλωση ελληνικού εκλογικού σώματος. Απέναντι να το δούμε, θα ζητανίσει, είδες, από το κινητό έγινε όλη αυτή η φάση, όλο αυτό το, βλέπετε, για να έχετε μια καλύτερη εικόνα.
Εδώ βλέπουμε λοιπόν τέσσερας σωλήνες εκβάλλουν τον αργολικό κόλπο. Νάπλιο 2021. Από μένα, γεια σας και χαρά σας και στο πανηγύρι.